Επίδειξη αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος, απεγκλωβισμός θυμάτων και ακινητοποίηση αυτών πραγματοποιεί στην κεντρική πλατεία Κομωτινής ο Σύλλογος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κομωτινής. Στην προκειμένη περίπτωση, τα δύο θύματα θα απεγκλωβιστούν από το όχημα με τη χρήση φορείου σκούπας, ενώ η ευγενική μοίρα θα είναι κινητοποιημένη από ένα διασώστη. Τα θύματα τροχαίου ατυχήματος πάντα αντιμετωπίζονται σαν πολυτραυματίες, οπότε η ακινητοποίηση της ευγενικής μοίρας και της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη. Γι' αυτό και για την ακινητοποίηση και μεταφορά του θύματος, το θύμα τοποθετείται στη σκληρή σανίδα πλάτης ή σε στρώμα κενού αέρος και έπειτα κινητοποιείται πάνω σε αυτά. Ακινητοποιείται εξ αρχής η ευγενική μοίρα και στα δύο θύματα. Για τον συνοδηγό, ο απεγκλωβισμός θα γίνει με τη χρήση του γυλαίκου απεγκλωβισμού. Το γυλαίκο απεγκλωβισμού, εκτός από φυσιολογικούς σωματότυπους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εγκύους, μικροκαμωμένους ή και σε παιδιά. Επίσης, είναι ιδανικό για την ακινητοποίηση των ισχύων και των σπασμένων λεκάνων. Έχει δημιουργηθεί για να ικανοποιεί δύο πρωταρχικούς στόχους. Πρώτον, την απλή και αποτελεσματική ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης των ασθενών με υποψία τραυματισμού σε αυτήν. Το Σώμα Σαμαριτών θα κάνει επίδειξη απεγκλωβισμό θυμάτων από τροχαίο ατύχημα. Έχουμε ετοιμάσει ένα σενάριο με δύο θύματα κάτω από το αυτοκίνητο και δύο θύματα μέσα στο αυτοκίνητο. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους διασώστες ώστε να δει ο κόσμος κατά τη διάρκεια ενός τροχαίου πόση δουλειά και πόση εκπαίδευση χρειάζεται για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν τα θύματα μέσα από αυτό το τροχαίο. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το τροχαίο δεν είναι αυτό που απλά βλέπει στο δρόμο και το προσπερνά. Το τροχαίο είναι κάτι που έχει πολλή δουλειά για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά είναι κάτι που δεν θέλει κανένας να μπλέκεται σε αυτό από τους διασώστες. Όλο το πρόγραμμα και η πρωινή εκπαίδευση πρώτων βοηθειών που κάναμε και το απογευματινό, ο απεγκλωβισμός από τροχαίο ατύχημα εντάσσεται στην εβδομάδα δημόσιας υγείας που γίνεται σε όλη την περιφέρεια. Με τη βοήθεια 6 διασωστών θα κινητοποιηθεί με το γυλαίκο απεγκλωβισμού πάνω στη σκληρή σανίδα πλάτης και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πάμε. Όση ώρα γίνεται η μεταφορά του τρίτου θύματος, ο επικεφαλής αντιλαμβάνεται την ύπαρξη καπνού στο κινητήρα του αυτοκινήτου. Αυτή η εξέλιξη δεν δίνει επιλογές πια στους διασώστες, παρά μόνο τον άμεσο απεγκλωβισμό του θύματος, όπου εξ αρχής παρήχαν ψυχολογική υποστήριξη. Πλέον κινδυνεύει να καεί το όχημα και κατά συνέπεια και το τέταρτο θύμα. Αμέσως ο διασώστης αφαιρεί τη ζώνη ασφαλείας από το θύμα και χρησιμοποιώντας τη διασωστική λαβή Rautek αφαιρεί άμεσα το θύμα από το όχημα σε ασφαλή περιοχή ώστε να μην κινδυνεύει από τη φωτιά.